πατρίδα μας και την Κέρκυρα. Με ιδιαίτερο σεβασμό και θρησκευτική ευλάβεια γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνα εδώ που βρίσκεται το σκήνομά του στην Κέρκυρα. Στέλνω τις πιο θερμές και από καρδιάς ευχές μου σε όλους τους κατοίκους του νησιού, σε όλους τους κατοίκους των διαπόντιων νησιών και των Παξών και πιο ιδιαίτερα σε αυτές και σε αυτούς που σήμερα γιορτάζουν. Γιορτάζουν την ονομαστική του εορτή. Όλοι μας στην Κέρκυρα έχουμε μια σπυριδούλα ή ένα σπύρο στο σπίτι μας. Κυρίες και κύριοι, στην εποχή που ζούμε, οι προκλήσεις ασφάλειας εξελίσσονται. Όμως η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει μια διακριτή και δυναμική παρουσία στην διεθνή σκηνή και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και έχει αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και το καθήκον μας απέναντι στο διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το εθνικό μας συμφέρον. Μάλιστα, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στα διαπόντια νησιά μας, ένα από το οποίο επισκέφθηκα και λίγες μέρες, όπου υπάρχει σχετικό στρατιωτικό μας φυλάκιο, γιατί τα νησιά αυτά έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα. Και η μεγάλη σημασία τους αναδείχθηκε με τη Συμφωνία για την Επέκταση της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και της Ιταλίας, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω. Καταλήγοντας, σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, θέλω να πω ότι για μας τους Έλληνες απαιτείται συστράτευση, εθνική ενότητα και ομοψυχία. Απαιτείται να συνεργαστούμε όλοι μαζί για ένα κοινό ασφαλές μέλλον. Ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας. Να εμπνευστούμε από τις αρετές που στην επίγεια ζωή του εξέφρασε ο Άγιος Σπυρίδωνας, τη μνήμη του οποίου γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Έτσι, αυτό να με θυμάστε να είναι στο γραφείο σας και στο προσευχητάριό σας. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.